Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Τώρα που δεν έχουμε κρούσματα, δεν σας παίρνουμε και τηλέφωνο, έχει τίποτα άλλο. Καλά πάμε, 10-11 κάθε μέρα. Καλά πάμε. Καλά είμαστε, πάμε. Καλά είμαστε. Άντε να δούμε πως Σεπτέμβριο τι θα μας συμβεί. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, για να δούμε, γιατί έχουμε εξελίξεις γενικά και, για την, και με το καινούργιο νομοσχέδιο για την υγεία, αλλά και εξέλιξη για τα μικροβιολογικά πράγματα του νομού μας, που μας έχουν απασχολήσει πόσες φορές στο παρελθόν δεν σας είχαμε φιλοξενούμενο για αυτό το θέμα. Τώρα, για να ξεκινήσουμε λίγο από τα ιατρικά πριν πάμε στα άλλα. Ένας νέος νόμος έρχεται με τον προσωπικό γιατρό πια, σε αντικατάσταση του οικογενειακού, με απογευματινά χειρουργία και συμμετοχή στις εγχειρήσεις και των ασφαλισμένων, όπως γίνεται τώρα με καθορισμένο τιμολόγιο, όπως μας λέει εδώ ο κ. Τζικαλάγιας. Για να μας πείτε προς τη σωστή κατεύθυνση αυτά, κύριε Παπαδόπουλε. Το πρώτο απ' όλο, για να ξεκινήσω από το δεύτερο, είναι θα πρέπει να διασφαλίσουμε προσωπικό στα νοσοκομεία, έτσι ώστε να καλύπτονται τα πρωινά χειρουργία. Μάλιστα. Αν δεν υπάρχει... Για να μην οδηγούνται όλοι μοιραία στα απογευματινά, εννοείται. Ακριβώς. Μάλιστα. Είναι μια ασφαλιστική δικλίδα. Θα πρέπει, ειδικά στα περιφερειακά νοσοκομεία, να υπάρχει επαρκές προσωπικό, έτσι ώστε να λειτουργούν κανονικά τα πρωινά χειρουργία, ναι, και εφόσον κάποιος επιθυμεί, να απευθύνεται στα απογευματινά. Μάλιστα. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος θα είναι ο τιμοκατάλογος. Σήμερα υπάρχει ένα σύστημα που πληρώνουμε τον γιατρό που επιθυμούμε ανάλογα με τον βαθμό του, 50, 60 ή και 80 ακόμη ευρώ. Θα βγουν... Αυτό αφορά επίσκεψη. Αυτό αφορά την επίσκεψη ακριβώς. Βέβαια από εκεί και μετά θα δούμε ποιος θα είναι αυτός ο τιμοκατάλογος και πόσο θα στοιχίζει μια εγχείρηση σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ανάλογα βέβαια φαντάζομαι με την εγχείρηση, έτσι, και την πολυπλοκότητά της. Βεβαίως. Ο κύριος Τζικαλάγιας μας λέει ότι αυτό θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά και προς τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή και προς τα νοσοκομεία, τα ιδιωτικά, όπου απευθύνεται επίσης πολλής κόσμος, να πέσουν και εκεί οι τιμές. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο θα λειτουργήσουν σωστά τα απογευματινά χειρουργίες των νοσοκομείων. Ναι, από την άλλη ναι. μεριά, αυτό που μπορώ να πω εγώ από την πλευρά μου, είναι ότι ή κάνεις το νοσοκομείο τέτοιο ώστε να προσφέρει δωρεάν υγεία, ναι, ή δεν προχωράς σε κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Οπότε εκεί θα ήθελα εγώ να απαντήσω ότι ναι, να μου δώσει και εμένα σαν ελεύθερο επαγγελματία, ναι, να κάνω μία επέμβαση στο νοσοκομείο με χαμηλότερο κόστος. Μάλιστα. Για τον πελάτη. Άρα λέτε εδώ θα είναι αθέμητος τελικά ο ανταγωνισμός. Ναι, γιατί ο γιατρός εκεί θα πληρωθεί κανονικά το απογευματινό χειρουργείο. Ναι. Ο ασθενής θα πληρώσει χαμηλότερο νοσήλιο στο νοσοκομείο. Ναι. Άρα, εγώ σαν ιδιώτης απαιτώ να μου δώσει και εμένα το δικαίωμα να πάω να κάνω την επέμβαση στο νοσοκομείο και ο ασθενής μου να πληρώσει το χαμηλότερο νοσήλιο συγκριτικά με αυτό που θα πλήρωνε πιθανά στον ιδιωτικό τομέα. Άρα λοιπόν εδώ εκφράζεται μάλλον και την αντίθεση σας προς το νομοσχέδιο. Την προσωπική μου θέση λέω, ναι, ακριβώς. Ναι, εννοώ και σαν ιατρικό σύλλογος, δεν ξέρω αν μπορείτε... Την προσωπική μου αυτό, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει σε διοικητικό συμβούλιο. Δεν το έχετε συζητήσει, την προσωπική σας γνώμη όμως λέτε, εκφράζετε την αντίθεσή σας ως προς αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, για τον προσωπικό γιατρό τώρα εδώ τι γίνεται. Δέστε, είναι ο προσωπικός γιατρός, θα είναι κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες. Εκείνο που θα λειτουργήσει, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί με τον οικογενειακό δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Θεωρώ ότι δύσκολα θα λειτουργήσει, γιατί από τη στιγμή που η πρόσβαση σε νοσοκομείο θα μπορεί να γίνεται από κάθε η παραπομπή ενός ασθενούς στο νοσοκομείο θα μπορεί να γίνεται από τον οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό με κάποιο σημείωμα και τη συνένεση βέβαια του γιατρού του νοσοκομείου, δεν κάνει κάτι ο προσωπικός γιατρός επιπλέον. Mm-hmm.
Απλώς αυτό που πάντοτε ζητούσαμε και τα λοιπά, να έχουμε όλοι οι γιατροί πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μας λέει ανά πάσα στιγμή τι θεραπείες και τι εξετάσεις έχει κάνει ο συγκεκριμένος ασθενής. Μάλιστα. Έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα όταν ο ασθενής θα προσέρθει σε εμάς. Θα δούμε λοιπόν, θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί και αυτό με την ψήφιση του νομοσχεδίου σήμερα, νομίζω γίνεται κιόλας. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, αν θα λειτουργήσει. Επαναλαμβάνω, η απόπειρα του οικογενειακού γιατρού δεν περπάτησε παρά τα φιλόδοξα σχέδια που υπήρχαν. Το προηγούμενο σύστημα περιόριζε τους οικογενειακούς γιατρούς σε παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους. Ναι. Εδώ το οξύμορο ήταν ότι είμαστε μια χώρα με πολλούς ειδικούς γιατρούς και πολύ λίγους γενικούς γιατρούς. Ναι, ναι. Άρα όταν πηγαίνουμε και αντιγράφουμε συστήματα με άλλες κατανομές ιατρικών ειδικοτήτων, δεν είναι δυνατόν να πετύχουν σε μια χώρα που υστερεί σε γενικούς γιατρούς. Και γι' αυτό πάμε από οικογενειακούς γιατρούς σε πιο εξειδικευμένες καταστάσεις, τον προσωπικό γιατρό, γιατί μέσα σε μια οικογένεια, εγώ μπορεί να χρειάζομαι έναν συγκεκριμένο γιατρό, η κόρη μου έναν άλλο γιατρό, η γυναίκα μου έναν άλλο γιατρό. Καταλάβατε και έτσι. Βεβαίως, εσύ δεν μπορείς να έχεις γυναικολόγο. Σωστό γι' αυτό, αν είναι δυνατόν. Μπορούν όμως τα κορίτσια μου. Λοιπόν. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η εξειδίκευση σίγουρα. Τώρα, πάμε λίγο στο άλλο θέμα μας. Μικροβιολόγοι, τεράστιο κεφάλαιο για την Καστοριά. Και έχουμε σίγουρα μια αίτηση η οποία έχει γίνει. Ο κ. Τζικαλάκης μιλάει για δύο αιτήσεις πριν λίγο στην εκπομπή μας. Δεν ξέρω εσείς οι δικές σας πληροφορίες ποιες είναι, πόσοι μικροβιολόγοι καταθέσουν αίτηση για σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Μέχρι χθες ήξερα ότι έχει καταθέσει ένας, ο οποίος και ζήτησε βεβαίως από τον Ιατρικό Σύλλογο. Μάλιστα. Αν μετά το μεσημέρι έχουμε κι άλλον. Ή κάποιος άλλος, θα το μάθω αργότερα, ναι. Ωραία. Η σημασία έχει, κύριε Παπαδόπουλε, νομίζω ότι από τη στιγμή που θα υπάρξει ένας, ίσως να είναι και οι 6-7 στο τέλος όλοι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Αυτό είναι θέμα δικό τους, φυσικά. Ότι ναι. Είναι προσωπικό τους θέμα. Σωστά. Τι έχει αλλάξει λοιπόν και υπάρχει αυτή η μεταστροφή? Είναι και εδώ ίσως ο νέος νόμος που θα δίνει καλύτερες απολαβές στους ανθρώπους αυτούς? Οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι στην Καστοριά υπάρχει πια τεράστιο ζήτημα και δεν γίνεται να μην υπάρχουν, να μην υπάρχουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ. Δέστε, σίγουρα οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό ευαισθητοποιούν και τους γιατρούς, έτσι ώστε να λειτουργήσουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα. Να αλλάξουν την άποψή τους, να αλλάξουν τη θεώρηση που είχαν παλιότερα. Ναι. Από την άλλη μεριά όμως εδώ θα πρέπει να βοηθήσει και η πολιτεία με το clawback και το rebate. Ναι, όπως επαλαμβάνω είπε νωρίτερα ο κ. Τζικαλάκης, αυτά θα εξορθολογιστούν τώρα και δεν θα υπάρχουν τα προβλήματα του παρελθόντος. Μένει να το δούμε πάλι στην πράξη βέβαια. Βεβαίως, γιατί και οι μικροβιολόγοι φώναζαν για 1000 ζητήματα γύρω από αυτή την ιστορία. Βεβαίως. Με όσες συζητήσεις έχουν γίνει σε επίπεδο προέδρων και με ιατρικών συλλόγων και με τον Υπουργό Υγείας, μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία δέσμευση από το Υπουργείο σε ό,τι αφορά τη μείωση του clawback και του rebate. Ναι. Υπάρχει ένα ευχολόγιο ότι θα γίνει μια προσπάθεια να ελαττωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει τίποτα. Και το μεσημέρι 3 η ώρα έχουμε μια διαδικτυακή συνάντηση όλοι οι πρόεδροι των ιατρικών συλλόγων με τους συλλόγους των εργαστηριακών γιατρών για να δούμε τι θα γίνει. Και πάλι πριν από λίγο καιρό, μία εβδομάδα, 10 μέρες, ξαναέγινε αυτή η συνάντηση με παρουσία και του Υπουργού Υγείας. Αλλά δεν βγήκε κάποιο συμπέρασμα από εκεί. Τώρα, εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι αν εγκριθεί μία ή δύο αιτήσεις πώς υπάρχουν, μία ξέρουμε κι εμείς, θα δούμε πώς θα υπάρξουν. Πιστεύετε ότι θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι μικροβιολόγοι? Η αίσθησή σας ποια είναι, ή αν έχετε μιλήσει μαζί τους? Δεν έχω μιλήσει μαζί τους, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, επειδή η μικροβιολογία σαν ειδικότητα είναι μια ακριβή ειδικότητα στο να μείνει έξω από ασφαλιστικό φορέα, εφόσον κάνει ένα σύμβαση,
Θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Πώς είναι η μικροβιολόγια 6-7, δεν είναι στην Καστόρια, πώς είναι ακριβώς? Είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας του Άργος. Ναι. Στην πόλη της Καστοριάς είναι... Τόσο πρέπει να είναι, ή 6-7, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω τόσοι πρέπει να είναι. Νομίζω 4 είναι στην πόλη της Καστοριάς, αν δεν κάνω λάθος, ή 5. 4-5 στην Καστοριά, 1 στο Άργος, 6. Εκεί. Ένα. Λοιπόν, λέτε ότι θα ακολουθήσουν πιθανότατα και οι υπόλοιποι. Ρωτήσαμε τον κύριο Τσικαλά για πόσος χρόνος χρειάζεται για να δούμε πότε θα γίνουν δεκτές ή πόσοι θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις. Από τον επόμενο μήνα, λέει ο κύριος Τσικαλάγιας, μπορούμε να έχουμε και πάλι τις συμβάσεις και τις δωρεάν εξετάσεις με τη συμμετοχή των πολιτών. Δέστε, το πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί δεν μπορώ να το ξέρω σίγουρα. Θεωρώ όμως ότι θα γίνει γρήγορα, ναι, γιατί υπήρχαν οχλήσεις στο Υπουργείο από διάφορες ομάδες εργαζομένων του νομού. Ωραία. Όπως επίσης και οι συγκεκριμένοι γιατροί που θα αιτηθούν να μπουν στο σύστημα, ναι, ήδη υπήρχαν παλιότερα στο σύστημα, ναι, και κάναν διακοπή. Σωστά. Άρα θεωρώ ότι η λειτουργία του να επανέλθουν θα είναι πιο σύντομη. Πιο σύντομη. Άρα λοιπόν θα είναι πιο σύντομες γενικότερα οι διαδικασίες. Ναι. Ωραία. Οπότε κύριε Παπαδόπουλε, περιμένουμε αυτή την ημέρα. Ίσως πραγματικά επαληθευτεί ο κ. Τσικαλάγιας που λέει ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε τις συμβάσεις. Οπότε θα ομαλοποιηθεί μια κατάσταση που για πάρα πολλά χρόνια, πόσα χρόνια είμαστε πια, κύριε Παπαδόπουλε, χωρίς συμβάσεις? Ή από το 2013, από το 2014. Το 2013 πρέπει να ήταν, νομίζω. Το 2013 μάλλον. Νομίζω από το 2013 έχουν περάσει χρόνια. Μιλάμε για χρόνια πια, έτσι. Πάρα και πολλά χρόνια. Στιγμή όμως, ναι, θα πρέπει, σας είπα ότι οι κοινωνικές και οι οικονομικές συνθήκες πλέον έχουν αλλάξει. Θα πρέπει οι πάντες να βοηθήσουμε τον τόπο μας, έτσι ώστε να μην έχουμε διαρροή προς άλλους νομούς. Μόνον έτσι θα στηρίξουμε τον νομό μας. Σωστά. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ. Να με ό,τι καλά. Νεότερο τα ξαναλέμε. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.